επειδή εσύ έχεις αυτή την ιδιαιτερότητα να, να είσαι λιοντάρι και προέκυψε το ζήτημα με το κινητό. Ναι. Ίσως. Πάμε στους Παρθένους. Ευνοϊκή η θέση του Ερμή για σας. Είναι κυβερνήτης και του δικού σας ζωδίου. Σας επιτρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με θέματα σπουδών. Αν θέλετε να κάνετε ένα σεμινάριο, αν ψάχνετε να βρείτε τι θα μπορούσα να κάνω ως μεταπτυχιακό ή τι θα μπορούσα να κάνω ως επιμόρφωση. Ή να, ακόμα και να μπείτε στη διαδικασία να μάθετε μια ξένη γλώσσα, να μάθετε να χειρίζεστε καλύτερα υπολογιστές. Δεν ξέρω τι σενάριο μπορεί να υπάρξει στον καθένα. Γενικώς, αυτή η περίοδος θα έχει έντονους ρυθμούς στην καθημερινότητά σας και νομίζω ότι μπορείτε να σημειώσετε πρόοδο γενικότερα σε επίπεδο επικοινωνίας με τους άλλους, αλλά και στα επαγγελματικά. Μπορεί να παίξουν και προτάσεις επίσης αυτό εδώ το διάστημα. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ο Ερμής είναι μέσα στο κομμάτι των οικονομικών. Σας βάζει σε μια διαδικασία γενικώς να ψαχτείτε λίγο περισσότερα με έσοδα. Περισσότερο με έσοδα και έξοδα, να δείτε τέλος πάντων τι μπορείτε να μειώσετε, τι μπορείτε να κερδίσετε από τις τρέχουσες υποχρεώσεις που μπορεί να έχει ο καθένας σας από εσάς. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και μια περίοδος με αγορές, με έξοδα δηλαδή που μπορεί να κάνετε για το χώρο του σπιτιού ή πιθανώς για τον ίδιο σας τον εαυτό, για τα πρόσωπα που αγαπάτε. Ή να συζητάτε πολύ για οικονομικά μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι θετικό, μια θετική εξέλιξη στον οικονομικό τομέα. Πάμε στους Σκορπιούς. Λίγο πριν ξεκινήσουν τα γενέθλιά σας που ξεκινάνε στο τέλος της εβδομάδας, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, αυξάνει τους ρυθμούς στη ζωή σας, σας δίνει νομίζω έτσι λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιδέες που έχετε, ευνοεί τους πειραματισμούς και αν υπάρχει ένα καλό διάστημα όντως για να δείτε πώς μπορείτε να πειραματιστείτε στα θέματα της δουλειάς ή σε ό,τι άλλο μπορεί να απασχολεί τον καθένα από εσάς, νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικότερο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με πολλούς τρόπους, να εκφράσετε τους προβληματισμούς σας, να συζητήσετε και να ακούσετε και τη γνώμη των ανθρώπων τους οποίους εκτιμάτε φυσικά και που μπορεί να σας δώσω μια ιδέα που εσείς μπορεί να μην την έχετε. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Ο Ερμής μπαίνει σε ένα πιο μυστικό κομμάτι του οροσκοπίου σας, ένα λίγο πιο εσωστρεφές κομμάτι. Είναι μια περίοδος που μπορεί να υπάρχει ένα παρασκήνιο μεγαλύτερο, όχι απαραίτητα κακό παρασκήνιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σας σκέφτεται για να σας αναθέσει κάτι π.χ. στα επαγγελματικά. Και αυτή τη στιγμή να γίνονται τέτοιου είδους ζυμώσεις. Μπορεί εσείς να συζητάτε κάπως μυστικά θέματα που μπορεί να αφορούν τη δουλειά ή την καριέρα σας. Αν κάνετε και ένα επάγγελμα που έχει σχέση με έρευνα ή με συγγραφή ή οι συνθήκες τέλος πάντων σας θέλουν λίγο πιο μόνους, είναι μια καλή περίοδος για να είστε πολύ παραγωγικοί σε όλο αυτό. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Ήρθε η ώρα. Οι εγώκεροι, μισό λεπτό. Βεβαίως. Λοιπόν, για τους εγώκερους είναι καλή αυτή η επιρροή από τον Ερμή στο Σκορπιό. Βοηθάει πάρα πολύ το δικό σας ζώδιο σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία. Και για σας είναι μία περίοδος που εγκαινιάζει ο Ερμής στο Σκορπιό, που είναι πιο κοινωνική, με την έννοια ότι έρχονται προσκλήσεις, έχετε να πάτε από εδώ, έχετε να πάτε από εκεί. Αλήθεια να μπορεί... Okay, μπορεί να είναι από φίλους, μπορεί να είναι επαγγελματικές προσκλήσεις. Ναι, μπορεί γενικώς να μπείτε σε μια διαδικασία μέσα στο επόμενο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να μην έχετε πολύ χρόνο για τον εαυτό σας, γιατί πρέπει να μοιραστείτε αρκετές ώρες μαζί με άλλους. Όμως αυτό δεν είναι κακό. Από την άλλη πλευρά, ευνοεί πάρα πολύ τη συλλογική δουλειά ο Ερμής, να καθίσετε δηλαδή με τους ανθρώπους που συνεργάζεστε ή που έχετε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα, να βάλετε κάτω ένα πλάνο, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη δουλειά σας ή να θέσετε ένα καινούριο στόχο. Τέλειο είναι αυτό, παιδιά. Και τώρα μάλιστα που συναντά και το Δία, αυτές εδώ πέρα οι μέρες δηλαδή, μπορεί να έχουν και την αίσθηση ότι κάτι προκύπτει πολύ θετικό, το οποίο συζητάω, ενδεχομένως μπορεί να αφορά ένα στόχο, μπορεί να αφορά και ένα επαγγελματικό βήμα. Πόσες μέρες δηλαδή είναι? Μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τέλος της εβδομάδας, μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους υδροχόους που μπαίνει ο Ερμής στο Σκορπιό σήμερα, έχει μπει ο Δίας ήδη εκεί, μπαίνει ο ήλιος το Σαββατοκύριακο, άρα φωτίζεται ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με την καριέρα, έχει να κάνει δηλαδή με τον επαγγελματικό σας προσανατολισμό. Μία μίγα. Και
τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι μία εποχή που μπορεί να κάνετε λίγο πιο αισθητή την παρουσία σας στον χώρο που κινείστε επαγγελματικά. Αν θέλετε λοιπόν να σας προσέξουν, αν θέλετε να διαφημίσετε τη δουλειά που κάνετε, να έλξετε καινούριους πελάτες, αν κάνετε ένα ελεύθερο επάγγελμα ή αν έχετε μία επιχείρηση, είναι λοιπόν η περίοδος που μπορείτε να επενδύσετε λίγο περισσότερο σε αυτό που λέμε διαφήμιση, προβολή. Να δω τι μπορώ να κάνω, τι έξυπνη ιδέα μπορώ να κατεβάσω για να προβάλλω λίγο περισσότερο τη δουλειά μου, τις ικανότητές μου, τα ταλέντα μου, ό,τι έχει ο καθένας και πουλάει τέλος πάντων. Γενικώς είναι μια περίοδος, θα πρέπει να εστιάσετε πιο πολύ στον επαγγελματικό στίβο και από την άλλη πλευρά είναι και μια περίοδος που φαίνεται να υπάρχουν αρκετές οικογενειακές ή προσωπικές απαιτήσεις και θα πρέπει να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πάμε να δούμε τους ιχθύους, που ο Ερμής είναι σε μια πιο βολική θέση προς το ζώδιό σας, σε ένα ζώδιο του νερού όπως είναι το δικό σας. Ευνοεί την πνευματική εργασία, ευνοεί οτιδήποτε αφορά αυτό που λέμε γράφω, μιλάω. Κάποιος μπορεί να είναι καθηγητής, κάποιος μπορεί να είναι ομιλητής, να κάνει σεμινάρια κτλ. Είναι μια ωραία περίοδος αυτή για να το ενισχύσει ακόμη περισσότερο όλο αυτό το πράγμα. Το εμπόριο επίσης ευνοείται, οι δοσοληψίες, οι οικονομικές δοσοληψίες. Γενικώς το ζώδιο του Σκορπιού, επειδή αφορά άσχετα από το κάθε ζώδιο, αφορά οικονομικά, δείχνει ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τα οικονομικά έχουν μια μεγαλύτερη έμφαση. Άρα, όλοι μας θα δώσουμε λίγη μεγαλύτερη προσοχή εκεί. Μάλιστα. Και για τους ιχθύους ακόμα θα μπορούσε να είναι και η ευκαιρία και για ένα ταξίδι. Ή μπορεί να συναντήσετε άτομα που έχουν σχέση με εξωτερικό ή μπορεί να μεταβείτε εσείς εκεί, ίσως και για, πέρα από την αναψυχή, ίσως και για έναν επαγγελματικό λόγο. Οι γεννημένοι τις πρώτες μέρες, αυτές εδώ πέρα τις ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μπορεί να έχετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορεί να αφορά στο επαγγελματικό σας μέλλον ή στις σπουδές σας και γι' αυτό δώστε έτσι λίγο μεγαλύτερη σημασία.